όπως είναι κοινή στο σώμα και στην ψυχή η θεότητα του Χριστού, που ενυνθρώπισε και θέωσε τη σάρκα μέσω της ψυχής, έτσι και η χάρη του Πνεύματος στους πνευματικούς άνδρες μεταδιδομένοι, θεουργεί το σώμα και εμπνέοντας αυτό μέσω του εαυτού του αγιασμό και θέωση προσφέρει, του οποίου ολοφάνερη απόδειξη είναι η σωρή των Αγίων που επιτελούν θαύματα. Με αυτά τα λόγια σας καλωσορίζουμε στο αμφιθέατρο του Πνευματικού και Διοικητικού Κέντρου της Ιεράς Μητροπόλεως μας για την παρουσίαση του βιβλίου «Βυσαρίων ο Αγαθονίτης, ο Ελεήμων Πνευματικός» του μακαριστού Ηγουμένου της Ιεράς Μονής Αγάθωνος, Αρχιμανδρίτου Δαμασκηνού Ζαχαράκη. Η εκδήλωσή μας θα ξεκινήσει ευθύς αμέσως με επίκαιρους ύμνους της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής, τους οποίους θα αποδώσει η χοροδία της Σχολής Βυζαντινής Μουσικής της Ιεράς Μητροπόλεως μας, Γερμανός ο Μελωδός, υπό την διεύθυνση του διευθυντού αυτής, κυρίου Ανδρέου Ιωακήμ.
κατά το πλήθος των ικτυμών σου. Εξάλληψον το ανώμημά μου. Amen.
Ευχαριστούμε τον κύριο Ανδρέα Ιωακήμ, διευθυντή της Σχολής Βυζαντινής Μουσικής της Ιεράς Μητροπόλεως μας, καθώς και όλα τα μέλη της χοροδίας, για την άριστη απόδοση των ύμνων της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής. Εν συνεχεία, αγαπητοί μου αδελφοί, το λόγο έχει ο ηγούμενος της Ιεράς Μονής Αγάθωνος, Πανουσιολογιότατος Αρχιμανδρίτης Πατήρ Γερμανός Γιαντσίδης, ο οποίος θα αναφερθεί στο θέμα «Συμμετέχοντες στην πορεία αγάπης και ευθύνης του μακαριστού Δαμασκηνού για την συγγραφή του βιβλίου». Σεβασμιότατε Άγιε Δέσποτε, σεβαστοί πατέρες, αγαπητοί μου αδερφοί, η αγάπη του ηγουμένου της Ιεράς Μονής Αγάθωνος του πατρός Δαμασκηνού για τον γέροντα Βυσσαρίωνα τον Ελεήμονα Πνευματικό ήταν απεριόριστη. Έζησε κοντά του 25 και πλέον χρόνια μοναδικές εμπειρίες. Πίστευσε στην αγιότητά του. Διακήρυξε προς κάθε κατεύθυνση τις αρετές του, έδειξε με κάθε τρόπο την ευγνωμοσύνη του και ο γέροντας Βυσσαρίων τον αξίωσε να πρωτοστατεί σε όσα έργα οδήγησαν στη φανέρωση του αυθάρτου σχηνώματός του. Έτσι, μέσα του ημέρα με την ημέρα, γιγαντωνόταν η επιθυμία του να ανταποκριθεί στο χρέος, να συγγράψει εκείνο το πόνημα με το οποίο θα παρουσίαζε το πνευματικό ανάστημα του γέροντα Βυσσαρίων. Στην επίπονη και επίμονη προσπάθειά του, ο πατήρ Δαμασκηνός είχε μαζί του την Παναγία την Αγάθωνη, προς την οποία απίθυνε συνεχώς προσευχητικό αίτημα για βοήθεια. Η ματιά του και η καρδιά του στρέφονταν συνέχεια προς αυτήν. Θεωρούσε έργο δικαιοσύνης το να συγγράψει ένα βιβλίο αληθινό, που να παρουσιάζει όσο είναι ανθρωπίνως δυνατό την ιερή μορφή του πατρός Βυσσαρίων. Έρχομαι λοιπόν και εγώ σήμερα να καταθέσω τη γνώμη μου για το σπουδαίο αυτό βιβλίο και να εξιστορήσω κάποια γεγονότα σχετικά με τη συμμετοχή μου στη συγγραφή του, αφού με αξίωσε ο Θεός να συμπορευθώ με τον μακαριστό γέροντα Δαμασκηνό, τον πνευματικό μου πατέρα. Μου έκανε τη τιμή να καταγράφω, υπαγορεύοντάς μου τις εμπειρίες του για ό,τι είχε ζήσει, είχε δει και είχε ακούσει για τον όσιο γέροντα Βυσσαρίων. Ο πατήρ Δαμασκηνός είχε ανέκαθεν στη σκέψη του γέροντα Βυσσαρίων ως μία ξεχωριστή προσωπικότητα, ως πρότυπο Αγίου Ανδρός που ο Θεός θα τον φανέρωνε ως Άγιο για να διδαχθούμε και να ενισχυθούμε στην πίστη μας. Μετά από τη θαυμαστή και εξαίσια εκταφή του συνόματός του και την ανερμήνευτη αυθαρσία του λειψάνου του, ο πατήρ Δαμασκηνός άρχισε να σκέπτεται σοβαρά να καταγράψει τη ζωή του. Ήταν τόσο συγκλονιστικά αυτά που ζήσαμε και είδαμε, που δεν ήταν δυνατόν να μην αποτυπωθούν κάπου. Αισθανόταν όμως το χρέος βαρύ και την ευθύνη ιερή για το μέγεθος του αναστήματος του Αγίου Γέροντος. Γι' αυτό συνεχώς το ανέβαλε. Εκείνο που όμως τον ισχυροποίησε στη ζωή, στην απόφασή του αυτή να παρουσιάσει γραπτό στη ζωή και τα έργα της ημέρας του γέροντα Βυσσαρίωνα, ήταν η επιμονή του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κυρίου Νικολάου. Σεβασμιότατε, είστε η κινητήρια δύναμη της δημιουργίας αυτού του Ιερού Συναξαρίου, του προσιτού σε όλους μας αναγνωστικού, της βιωτής του γέροντα Βυσσαρίωνα. Εσείς, με τη σοφία που σας διακρίνει και τη μεθοδική παρότρισή σας, παροθήσατε τον πατέρα Δαμασκηνό να καταγράψει την Αγία Ζωή του πατρός Βυσσαρίωνος. Συχνά του κάνατε γνωστό ότι είναι ο καλύτερος και αυθεντικότερος συγγραφέας της ζωής του γέροντα, αφού αυτός ήταν ο βιός σας δίπλα του επί τόσα πολλά έτη και γνώριζε όσο καλύτερα από οποιοδήποτε άλλον τη ζωή του οσίου. Ετώνησα τη μεθοδικότητά σας, διότι συχνά του αναθέτατε να ομιλεί για τον γέροντα Βυσσαρίωνα, οδηγώντας τον να γράφει όσα γνώριζε και να τα παρουσιάζει στις διάφορες εκδηλώσεις που διοργανώνονται για τον όσιο. Η πίεσή σας αυτή έδωσε εύχημους καρπούς, αφού οι εργασίες αυτές απετέλεσαν τον πυρήνα του παρουσιαζομένου σήμερα βιβλίου. Πολύ συχνά άλλωστε, ετοιμήστε, σεβασμιότατε, ο μακαριστός πατήρ Δαμασκηνός σας ευχαριστούσε, γιατί με τον τρόπο αυτό γίνατε η αιτία να ξεκινήσει και να ολοκληρώσει το έργο της συγγραφής.
Θα ήθελα να σας εκφράσω κι εγώ τις ευχαριστίες των πατέρων της Μονής μας και όλων των χριστιανών για τη συμβολή σας αυτή. Έτσι λοιπόν, ξεκίνησε ο πατήρ Δαμασκηνός να γράφει και να διηγείται, διότι αδερφοί μου, ο πατήρ Δαμασκηνός διήγηση έκανε. Όπως ομιλούσε, έτσι και έγραφε. Απλά, λιτά, αληθινά, κεντρίζοντας το ενδιαφέρον του αναγνώστη και γεμίζοντας την καρδιά του με άνθη έβοσμα. Καταρχάς, ο πατήρ Δαμασκηνός πήγε να γονατίσει και γονάτισε στο σκήνομα του γέροντα Βυσσαρίωνα και πήρε την ευχή του για να ξεκινήσει την ιερά αυτή διήγηση και να τον φωτίσει ο γέροντας να παρουσιάσει όσα έζησε και όσα έμαθε κοντά του με σαφήνεια, αλήθεια και αντικειμενικότητα, χωρίς φτιασίδια, υπερβολές και φαντασιώσεις. Δεν του άρεσαν γενικά του πατέρα Δαμασκηνού οι υπερβολές και οι μύθοι. Ό,τι έλεγε ή ό,τι έγραφε, προσπαθούσε να το τεκμηριώνει και να το διασταυρώνει. Τα τελευταία 3 χρόνια συγκέντρωνε πληροφορίες, διηγήσεις, θαύματα και ό,τι άλλο σχετικό με τη ζωή του γέροντα και μαζί με τις δικές του προσωπικές εμπειρίες που είχε, ζώντας όπως είπαμε 25 χρόνια μαζί του, κατέγραφε πρώτα σε ένα απλό χαρτί για να μην τις ξεχνά και έπειτα τις επεξεργαζόταν και τις καταχώριζε ηλεκτρονικά. Από τη στιγμή που πήρε την ευχή του Δεσπότη μας για να συγγράψει το βιβλίο, ανέλαβε ιερή ευθύνη και χρέος να φέρει εις πέρας το έργο αυτό. Υποθητή συγγραφή αποτέλεσε κεντρικό μέλημα της ζωής του. Η ζωή του άλλαξε άρδη σε πολλούς τομείς. Ξυπνούσε και κοιμόταν με τη σκέψη του στα γεγονότα που έζησε, αφού πολλές φορές σηκωνόταν στον ύπνο του και κατέγραφε κάτι που θυμήθηκε για να μην το ξεχάσει. Αλλά και κατά τη διάρκεια της ημέρας έγραφε, ανά πάσα στιγμή όπου και αν βρισκόταν, περιστατικά του βίου του οσίου, ακόμη και μέσα στο αυτοκίνητο, πηγαίνοντας σε διάφορες εργασίες και αποστολές του μοναστηριού. Ζούσε, θα λέγαμε, ο πατήρ Δαμασκηνός μόνο γι' αυτό, για τη συγγραφή του βιβλίου. Δεν ησύχαζε εάν δεν κατάφερνε κάθε ημέρα να γράψει έστω και μία σελίδα με γεγονότα που θυμόταν ή του διηγούνταν οι άνθρωποι. Ο τελευταίος χρόνος της ζωής του πατρός του Δαμασκηνού, αδελφοί μου, ήταν το έτος της αποκάλυψης, της θείας παρέμβασης και θείας παρουσίας στην πραγμάτωση και ολοκλήρωση αυτού του βιβλίου. Ο πατήρ Δαμασκηνός παρακαλούσε τον Θεό να του επιτρέψει να τελειώσει τη συγγραφή. Ήξερε καλά και το έλεγε πως έχει τελειώσει την αποστολή του εδώ στην γη και αναμένει να τελειώσει το βιβλίο και έπειτα να πάει να αναπαυθεί μαζί με τους γεροντάδες μας και τους άλλους πατέρες. Τον τελευταίο χρόνο ζήσαμε θαυμαστά γεγονότα, ανεξήγητα και πρωτόγνωρα για εμένα τουλάχιστον, αφού πρώτη φορά τα βίωνα. Η ανησυχία του πατρός Δαμασκηνού ήταν μεγάλη, γι' αυτό και επέσπευε το γράψιμο και καθημερινά κλεινόμασταν στο γραφείο με το κομπιούτερ και γράφαμε. Πολλές φορές 12 ώρες και παραπάνω, γιατί ήθελε να ολοκληρώσει το έργο αυτό. Είχε τέτοια έμπνευση και τόση καθαρότητα νου με τη θεία βοήθεια και την ενίσχυση του γέροντα Βυσσαρίωνα, που πολλές φορές απορούσε και ο ίδιος πώς τακτοποιούνταν τα πράγματα και ως προς το στήσιμο του βιβλίου και ως προς την περιγραφή των γεγονότων με τέτοιο τρόπο που να απορρεί κανείς. Παράλληλα, ευχαριστούσε τον Θεό και τον Όσιο για τη βοήθεια και τη φώτιση που του χάρισε. Κάθε μέρα ήταν και πιο ευτυχής και γεμάτος χάρη και ευλογία, γιατί όλα οδηγούσαν προς την ολοκλήρωση, προς την πραγμάτωση του σκοπού. Σε αυτή την προσπάθεια, μεγάλη ήταν η προσφορά του ομότιμου καθηγητού μας, του Πανεπιστημίου των Αθηνών, κυρίου Γεωργίου Σπανού, ο οποίος επιμελήθηκε με ζήλο και ευπρέπεια το όλο έργο. Ο γέροντας Δαμασκηνός του προστούσε πολλά σκάριτας και τον ευγνωμονούσε για τη συμβολή του αυτή στην ολοκλήρωση του βιβλίου, αφού πίστευε ο καταδάτος ότι ο Θεός τον έστειλε και ο Άγιος Βυσσαρίων για να σφραγίσει με την επιστημονική, συγγραφική και φιλολογική του πείρα το έργο αυτό. Τίποτα δεν είναι τυχαίο, αδελφοί μου, αφού δεν υπήρχε πριν καμία γνωριμία ή συνάντηση με τον κύριο καθηγητή και τα έφερε έτσι ο Θεός ώστε να ανταμώσουν μέσα από την περιπέτεια της υγείας του πατρός Δαμασκηνού και διαμέσου της φιλίας του με έναν άλλο αξιόλογο και επιφανή άνθρωπο του κόπου και της σκληρής εργασίας, τον κύριο Ευάγγελο Βασιλείου, που έφυγε πρόωρα από τη ζωή και ο οποίος είχε βοηθήσει και ευεργετήσει το μοναστήρι μας.
Οι πληροφορίες για τα θαύματα του Γέροντα Βυσσαρίωνα τον τελευταίο χρόνο έρχονταν συνεχώς. Τα θαυμαστά γεγονότα τα κατέγραφαν οι χριστιανοί και τα έστελναν στον πατέρα Δαμασκηνό, και εκείνος τα ταξινομούσε και τα τακτοποιούσε ανάλογα με το περιεχόμενό τους, επιδιώκοντας πάντα τη σαφήνεια, την πιστότητα και την αλήθεια. Όπως λέει και ο Θουκυδίδης στο κεφάλαιο 22 του πρώτου βιβλίου, ο αποκλεισμός του μυθόδους από το συγγραφικό μου έργο ίσως το καταστήσει ο λιγότερο τερπνό ως ανάγνωσμα. Θα μου είναι αρκετό όμως εάν το έργο μου κριθεί ωφέλιμο από όσους θελήσουν να έχουν ακριβή αντίληψη των γεγονότων, αφού το έγραψα ως θησαυρό παντοτινό για την αναγνώριση της αλήθειας. Ό,τι έγραφε λοιπόν ο Γέροντας Δαμασκηνός ήταν τεκμηριωμένο και πραγματικό. Δεν ήθελε να γράψει υπερβολές, είπαμε, και πράγματα που από αγαθή προαίρεση κάποιοι άνθρωποι του έλεγαν για τον Γέροντα Βυσσαρίωνα, αλλά δεν μπορούσαν να σταθούν καλά στα αυτιά των χριστιανών και υπήρχε η περίπτωση αμφισβήτησης και ενδιασμού. Γι' αυτό και ένιωθε την ευθύνη του μεγάλη και ιερή και αγωνιούσε για τυχόν αυλεψίες του ή παραλήψεις. Πολλά γεγονότα δεν τα κατέγραψε, ακριβώς επειδή είχαν το στοιχείο αυτό της αμφιβολίας. Υπήρξαν όμως και περιστατικά πολλά που δεν καταγράφηκαν, διότι το βιβλίο είχε μεγαλώσει, αποτελούμενο από πολλές σελίδες και θα γινόταν υπερβολικά ογκώδες και δύσπιστο. Τίποτα όμως δεν πετάχθηκε. Όλα υπάρχουν και φυλάσσονται στη μονή μας ως κοιμήλιο ιερό, αφού πρόκειται για θαυμαστά γεγονότα και διηγήσεις για την ποιοτή ενός μεγάλου εργάτου του Ευαγγελίου του Χριστού μας και ενός ευεργέτου τόσων ψυχών και τόσων αναγκεμένων. Σε τυχόν άλλη έκδοση της μονής μας, για τον Όσιο Γέροντα θα προσθεθούν και αυτά. Ο πατήρ Δαμασκηνός, χάρη τη Θεού, ολοκλήρωσε τη συγγραφή του βιβλίου στις 14 Ιουνίου 2017, ημέρα Τετάρτη, εορτή του Αγίου Ενδόξου Προφήτου Ελισέου. Την ημέρα αυτή θέλησε να τελειώσει ο ίδιος τη Θεία Λειτουργία στο παρεκκλήσιο του Αγίου Χαραλάμπους, όπου και το ιερό σκήνομα του Γέροντος Βυσσαρίωνος, μετά από παράκληση του σεβαστού μας καθηγητού κ. Γεωργίου Σπανού, ως έκφραση ευχαριστίας για την περαίωση της εργασίας. Ετοποθέτησε λοιπόν το βιβλίο του Γέροντα πάνω στη Λάρνακά του για να το ευλογήσει και να το επικυρώσει και ξεκίνησε τη Θεία Λειτουργία. Εκείνη η Θεία Λειτουργία θα μας μείνει αξέχαστη. Ήταν μια ουράνια παντεσία μέσα στο κατανοητικό παρεκκλήσιο του Αγίου Χαραλάμπους. Εμπρός στο σκήνομα του Αγίου Βυσσαρίωνος, ο Γέροντας Δαμασκηνός ήταν λουσμένος με ένα ουράνιο φως και ευώδες θυμίαμα. Όρθιος, απέριτος και δυνατός, έδειχνε να ζει τη μυσταγωγή αυτή ως να ήταν η τελευταία φορά. Όταν βγήκαμε έξω και καθίσαμε στην αυλή, ο Γέροντας πέταγε από χαρά και ευτυχία. Είχε φέρει εις πέρα στην αποστολή του, είχε ολοκληρώσει τη συγγραφή του βιβλίου και η ψυχή του εφραίνονταν. Την ημέρα αυτή συνέβησαν και άλλα δύο γεγονότα που ήρθαν και προσθέθηκαν στη χαρά του Γέροντα και τον έκαναν να πλημμυρίσει με ευτυχία και αγαλίαση. Στις 10 η ώρα το πρωί, καθώς κουβεντιάζαμε για το βιβλίο του Γέροντα, ξαφνικά και χωρίς καμία προειδοποίηση, βλέπουμε στο καμπαναριό της Μονής να εισέρχεται ο σεβασμιότατος Μητροπολίτης μας, κ. Νικόλαος, συνοδευόμενος από τη σεβαστή Αγία Μητέρα του και τον οδηγό του, κ. Παναγιώτη. Ο Γέροντας ξαφνιάστηκε ευχάριστα. Αφού υποδεχθήκαμε τον σεβασμιότατο και τη συνοδεία του, καθίσαμε για ένα κέρασμα στην αυλή και ο πατήρ Δαμασκηνός τον ερώτησε για την απρόσμενη επίσκεψή του στη μονή μας. Ο Δεσπότης μας εξήγησε πως ήταν επιθυμία της μητρός του να έρθουν στο μοναστήρι για να προσκυνήσουν την Παναγία, τον Όσιο Γέροντα Βυσσαρίωνα και να ειδούν τον Γέροντα Δαμασκηνό που είχε καιρό να τον ειδεί. Ο σεβασμιότατος, εκπληρώνοντας την επιθυμία της μητρός του και σίγουρα με τη θεία παρότριση και τη δική του βόληση, ήρθε για να χαιρετήσει για τελευταία φορά τον πατέρα Δαμασκηνό. Αυτά συνέβησαν εκείνη την ημέρα, μία εβδομάδα πριν την αναχώρηση του Γέροντα για τους ουρανούς. Εκείνη την ημέρα, φεύγοντας ο Δεσπότης από το μοναστήρι, ο πατήρ Δαμασκηνός μας είπε: «Τώρα ησύχασα. Είμαι πανευτυχής και χαρούμενος που έφερα εις πέρα στο έργο αυτό της συγγραφής του βιβλίου για τον παππούλη μας. Τώρα ας με πάρει ο Θεός, ας πάω να αναπαυθώ». Μετά από μία εβδομάδα σχεδόν, έφυγε από κοντά μας για να πάει στο Θεό και Πατέρα μας και στην Παναγία Μητέρα μας.
έφυγε ευτυχής, γιατί αξιώθηκε να ομολογήσει την αγιότητα του πατέρα Βυσσαριώνα χωρίς φόβο και πάθος, με μέτρο και σύνεση. Έφυγε με την ικανοποίηση ότι ο Θεός τον βοήθησε να σταθεί με τη βοήθεια του Σεβασμιωτάτου όρθιο στις επιθέσεις των αμφισβητιών και αρνητών που στάθηκαν εναντίον του σκηνώματος του Γέροντα. Ο πατήρτα μας σκηνός έφυγε και την άλλη ζωή αφήνοντας σε εμάς μια μεγάλη κληρονομιά. Το σκήνωμα του Αγίου και το πεπληρωμένο βιβλίο για την Αγία Ζωή του Γέροντα ως παρακαταθήκη ανεκτήμητους θησαυρούς για το μοναστήρι μας, τη Μητρόπολη μας και για όλη τη χριστιανοσύνη. Εμείς αναλάβαμε την ιερή υποχρέωση της εκδόσεως του βιβλίου, αφού αυτή ήταν η επιθυμία του πατρός Δαμασκηνού, αλλά και η δική μας επιθυμία, διότι έτσι θα γίνει γνωστό σε όλους όσοι το επιθυμούν το έργο και η βιωτή του Γέροντα Βυσσαρίωνα. Σεβασμιότατε, θέλω να σας ευχαριστήσω ξανά, διότι η συμβολή σας στο να φτάσουμε σήμερα στην παρουσίαση του βιβλίου για τον Γέροντα Βυσσαρίωνα είναι μεγάλη, ουσιαστική και καθοριστική. Ο πατήρ Δαμασκηνός δεν θα αναλάμβανε αυτό το έργο αν δεν το παροτρύνατε. Είχε μεγάλη εμπιστοσύνη σε εσάς και σας πίστευε σαν πατέρα του. Σας εμπιστευόταν και σας τιμούσε διότι ένιωθε την πατρική σας αγάπη. Δεν πρόλαβε μόνο να ειδεί και την αναγνώριση του Γέροντα Εισάγειον από το Οικουμενικό μας Πατριαρχείο. Ευχόμεθα, Θεού θέλοντος, να αξιωθούμε και εμείς, αλλά και ο πατήρ Δαμασκηνός από εκεί ψηλά του Θείου Δωρήματος. Η δική σας συμμετοχή σε αυτό είναι ήδη εκφρασμένη. Θέλω να ευχαριστήσω ακόμα τον σεβαστό καθηγητή μας κύριο Γεώργιο Σπανό για την αγάπη του στο μοναστήρι μας και για την παρουσία του στη σημερινή εκδήλωση. Επίσης, να ευχαριστήσω τον αγαπητό μας καθηγητή κύριο Ταξιάρχη Ποκορέ που είχε την καλοσύνη να μας θυμίσει με την παρουσία του και να εκθέσει τις εντυπώσεις του από την ανάγνωση του βιβλίου, αφού ήταν και ο ίδιος πνευματικό τέκνο του Οσίου Γέροντος Βυσσαρίωνος και λίγαν αγαπητός σε όλους τους πατέρες της μονής μας. Θέλω τέλος να ευχαριστήσω όλους εσάς, αδελφοί μου, για την παρουσία σας και να σας ζητήσω να μας συγχωρέσετε για τυχόν αυλεψίες ή παραλήψεις μας. Ο πατήρ Δαμασκηνός άφησε ένα πλήρες και άρτιο έργο για τη ζωή του Γέροντα Βυσσαρίωνα. Το έγραψε με πίστη για την αγιότητά του, με πόθο ψυχής και ιερό ζήλο, αφιερωμένο σε όλους μας. Είναι ένα πραγματικό πόνημα, καρπός μόχθου, πόνου και αισθήματος ευθύνης απέναντι στην Εκκλησία. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ τον καθηγούμενο της Ιεράς Μονής Αγάθωνος Πατέρα Γερμανό για την αληθινή εισήγηση την οποία πραγματοποίησε. Εν συνεχεία, ο κύριος Ταξιάρχης Κοκορές, οικονομολόγος, καθηγητής του Πανεπιστημίου, θα μας ομιλήσει με θέμα «Οι εμπειρίες ενός πνευματικού τέκνου του πατρός Βυσσαρίωνος και αναγνώστη του εκδοθέντος βιβλίου». Κύριε Κοκορέ, έχετε το λόγο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω πρώτα τον Σεβασμιότατο, τον Άγιο Καθηγούμενο που επέλεξαν την ταπεινότητά μου να είμαι σήμερα ένας από τους κυρίους ομιλητάς. Σας ευχαριστώ και όλους εσάς για την μικρή υπομονή την οποία θα θέλω να έχετε. Πριν όμως ξεκινήσω θέλω να αναφερθώ σε ένα γεγονός το οποίο συνέβη την ημέρα της εξοδίου ακολουθίας όταν τελείωσε του μακαριστού Δαμασκηνού ο δεσπότης μας περί το τέλος και εγώ βρισκόμουν εκεί σε μια δύσκολη κατάσταση διότι είχα μια μικρά προστορινή αναπηρία. Ήρθε κοντά μου, μου έδεσε την ευχή του και λέει μου έφερε τον πρόλογο την περασμένη εβδομάδα. Αυτό ήταν μεγάλη συγκίνηση. Τέλος πάντων, εγώ επιτρέψατε μου τώρα να σας ευχαριστήσω και πάλι θερμά που μου δίνετε την ευκαιρία να επιβληθώ με λίγα λόγια για τον Γέροντα Βυσσαρίωνα, ο οποίος υπήρξε πνευματικός της οικογένειας μου, του πατέρα μου και δικός μου. Το να μιλήσει βεβαίως σε ένα παιδί για τον πατέρα του είναι πάντα δύσκολο και λυπές. Το να κατανοήσουμε και αποδώσουμε τη βιωτή, την πνευματικότητα ενός Αγίου Γέροντος, ενός βαθύ γνώστη και εκφραστή της επιστήμης των επιστημών, φαίνεται αδύνατο. Γι' αυτό οφείλουμε να εκφράσουμε την ευγνωμοσύνη μας προς τον μακαριστό Ιγούλιο Δαμασκηνό
ευχόμενοι να είναι αιωνία η μνήμη του και άξιο πραγματικό αδελφό μας, που ανέλαβε και διεκπεραίωσε χάρη του Θεού την παρούσα έκδοση. Εργάστηκε πάνω σε γραπτά στοιχεία και διηγήσεις, επιλεκτικά και συνθετικά, έτσι ώστε να δώσει μία όσο το δυνατόν πιο ακριβή παρουσίαση και παράθεση των αναφερομένων γεγονότων με την ιστορική του σειρά. Ουσιαστικά προβαίνει σε μία διακριτική ξενάγηση στον ανθώνα μιας εκπληκτικής μαρτυρίας, η οποία περιέχει πλήθος οδυνηρών, αλλά και ενδόξων και θαυμαστών στοιχείων και περιστατικών. Όλα αυτά χωρίς μεγαλοποιήσεις και υπερβολές. Κατατίθεται και γράφονται ταπεινά και μέσης ευθύνης στη συνείδηση πλέον της Εκκλησίας και στις καρδιές των πιστών, με την ελπίδα της θετικής συγκομιδής. Συγκομιδή των καρπών που ο Γέροντας με πολύ ζήλο, υπομονή, αγάπη και διάκριση ενέσπερε στις καρδιές μας και τους οποίους με τη σκέπη της ευχής του διασφάλιστε ώστε να καρποφορήσουν. Όσοι αξιωθήκαμε να γνωρίσουμε τον Γέροντα όταν ήταν ζωή, απολαύσαμε πλούσια τις ευεργεσίες του που ο Θεός ευδόκησε μέσω της προσευχής του και των πολλών θείων χαρισμάτων του, κατά το μέτρο της προαιρέσεώς μας, της πνευματικής μας ενότητας μαζί του και το βαθμό της ειλικρινούς αδιάκριτης υπακοής προς Αυτόν. Όσοι αξιώθηκαν να τον γνωρίσουν μετά την οσιακή κοιμησή του και τη θαυμαστή ανάδειξη του Ιερού Λειψάνου κατά τον μακαρισμό του Κυρίου μας προς τους μη ειδώντες και εμπιστεύσαντες, απολαμβάνουν και αυτοί πλούσια τα θεία δώρα πρωτίστως στις καρδιές τους κατά τον βαθμό της πίστης και ευλογίας τους. Βλέπουν την καθημερινότητά τους να αλλάζει από το πλήθος των ευεργεσιών που ρέουν άφθονα από τους προσκυνητάς του Ιερού του Λειψάνου. Όσοι δεν αξιώθηκαν να τον γνωρίσουν, οι οποίοι είναι και οι πολύ περισσότεροι, αλλά μπορεί να αναδειχθούν και πολύ ανώτεροι, θα τον έχουν ως σημείο του ουρανού, ως γέροντα που τόσο ευαρέστησε το Θεό με την Αγία Βιωτή του, ώστε να ευδοκίσει την ανάδειξη του αυθόρου και θαυματουργού Ιερού Λειψάνου κατά τις αρχές του 21ου αιώνα. Ενός αιώνα που φαίνεται ξεκάθαρα ότι έχει εντονότερη ανάγκη της παρακαταδίκης πνευματικής, εκκλησιαστικής και εθνικής, που με φόβο Θεού και χωρίς επιβολή μας εμπιστεύτηκε ο Γέροντας Βυσσαρίου. Επιτρέψατε μου να αναφερθώ λίγο διεξοδικότητα, πολύ σύντομα, ιδιαίτερα σε δύο ιδεώδη που αντανακλώνται καθαρά τόσο στις διδαχές του Γέροντα όσο και στο βιώμα του, την ελληνικότητα και την ορθοδοξία. Ο Γέροντας Βυσσαρίου έδρασε πνευματικά και εθνικά σαν άλλος πατροκοσμάς. Έζησε κατά τον 20ο αιώνα, ο οποίος ήταν καθοριστικός για την ανθρωπότητα, κατά τον οποίο συνέβησαν τεράστιες αλλαγές σε όλα τα επίπεδα της ζωής του ανθρώπου. Είχαμε αρματώδεις πρόοδους στην επιστήμη, αλλά είχαμε και δύο παγκοσμίους πολέμους που αιματοκύλησαν την ανθρωπότητα, όπως οι επαναστάσεις που επέφεραν βίαιες αλλαγές. Εμείς οι Έλληνες είχαμε και την τύχη, σε εισαγωγικά, να έχουμε επιπλέον τη μετασιατική καταστροφή που και τον ξεριζωμό από 3.000 των εκατοντάδων χιλιάδων Ελλήνων. Επίσης είχαμε την κατοχή και των αδελφοκτόνων εμφύλιων, με συσσωρευμένες όλες τις οδυνηρές εθνικές, κοινωνικές και οικονομικές συνέπειες. Συγχρόνως όμως, είχαμε και την εποχή της δοκιμασίας του πνεύματος και της κρίσεως των ηθικών αξιών. Ο άνθρωπος αισθάνεται επιτακτική την ανάγκη πνευματικής τροφοδοσίας ηθικής ενισχύσεως και αναζητήσεως σταθερών ερισμάτων για την περαιτέρω πορεία του. Αυτό το σταθερό έρισμα ο Γέροντας το αναγνώριζε αναμφισβήτητα στην ορθή πνευματικότητα που δεν χάθηκε από την πατρίδα μας. Χαρακτηριστικά, με προέτρεπε ως νέο να μην μεταβεί στην Ολλανδία για μεταπτυχιακές σπουδές,
αντιλαμβανόταν χάρη Θεού σε βάθος και με πληρότητα τις ποικίλες πνευματικούς κινδύνους που έκρυβε μια τέτοια εκλογή, όταν μάλιστα απέριε από ίδιο θέλημα που δεν βρήκα προκαταβολικά πάλι την εκλογή. Δεν δίσταζε όμως να με ενθαρρύνει παράλληλα στη μελέτη των πανεπιστημιακών γραμμάτων κατά το παράδειγμα επιφανών Ελλήνων επιστημόνων, οι οποίοι διέπρεψαν στην επιστήμη τους χωρίς να φοιτήσουν σε ξένα ιδρύματα της Ελλάδας. Είναι γεγονός ότι εμείς οι Έλληνες, με τη μακρά και πολυπαθή ιστορία μας, έχουμε οδυνηρές εμπειρίες κάθε φορά που προσπαθήσαμε να κρατήσουμε και τα δύο αυτά πολύτιμα αγαθά του ανθρώπου, την πατρίδα και την πίστη. Αν σε περασμένους καιρούς οι αγώνες για την πατρίδα και την πίστη γίνονταν σε εθνικά σύνορα, τώρα οι αγώνες αυτοί μεταφέρθηκαν εσωτερικότερα, μέσα στα ψυχικά εδάφη του ανθρώπου. Και τούτο διότι άγνωστα, αφανή και κρυμμένα οικονομικά, πολιτικά, πολιτιστικά κέντρα, παραθρησκείες, παραφιλοσοφίες, παραψυχολογίες, παρασυξολογίες, ιδεολογίες και προπαγάνδες που ξεχύνονται από κανάλια και ηλεκτρονικά πλήκτρα, από τραγούδια και έντυπα, παραβιάζουν νύχτα μέρα τα σύνορα της ψυχής μας και κινδυνεύει όχι μόνο η ελληνικότητα, αλλά και η χριστιανοσύνη μας, αλλά επίσης κινδυνεύει η ίδια ύπαρξη της ζωής μας. Γι' αυτό, σε όλη αυτή τη δύσκολη μεταβατική ή καταλυτική εποχή, και εμείς οι Έλληνες έχουμε χρέος μαζί με τα εθνικά μας σύνορα να φρονήσουμε και τα πνευματικά μας φυλάκια. Ένας πολεμιστής έλεγε, ο οποίος είχε 7 παράσημα πράγματα στα πεδία των μαχών, ο γνωστός όλος στρατηγός της Επαναστάσεως του 21 Μακρυγιάννης, γράφει χαρακτηριστικά. Το λοιπόν, αν θέλουμε το λίγο να γίνει μεγάλο, πρέπει να λατρεύουμε Θεόν, να αγαπάμε πατρίδα, να έχουμε αρετή, τα παιδιά μας να μαθαίνουμε γράμματα και ηθική. Όλοι γνωρίζουμε από τα ιστορικά δεδομένα ότι ο πατριωτισμός, ο έρωτας στις ελευθερίες, η πίστη στον Θεό και στην ιερότητα του αγώνα ήταν τα ιδεώδη που ξεσήκουσαν τον υπόδειλο λαό του 1821, τον οικουμενικό ελληνισμό και ανέστησε το νεότερο ελληνικό έθνος. Όλοι μας θαυμάζουμε τη ζωτικότητα και την ορμή του ελληνισμού των χρόνων εκείνων και τιμούμε τους ήρωες και μάρτυρες εμφανής και αφανής του ιερού αγώνα. Αυτές οι αλήθειες απετέλεσαν την υπηξίδα του Γιάννος Μυστερίος, που αποτυπώνει με ενάργεια στο βιβλίο του ο μακαριστός εξόδελφός μου και εδελφός ημών, ηγούμενος Δαμασκηνός. Πρέπει να την ρωτάτε όμως κανείς. Εδώ στην εποχή μας, ύστερα από δύο περίπου αιώνες, τι απόγεινε εκείνη η ζωτικότητα του ελληνισμού? Οπωσδήποτε αυτές οι βαθιές δημιουργικές δυνάμεις τις αντιστούμε από τη ζωή του σημερινού ελληνισμού. Ανησυχούμε για την εποσίωση και είναι χρήσιμο να επικεντρώσουμε τις ανησυχίες μας συνοπτικά μόνο σε λίγα σημεία, στο δημογραφικό μας πρόβλημα, που μας ανησυχεί όχι μόνο με τα χαμηλά στατιστικά του σημερινού πληθυσμού της χώρας, αλλά και με τα ευρύτερα ποιοτικά του στοιχεία. Στην παιδεία μας, που με τις ελλείψεις που τη χαρακτηρίζουν, δεν φαίνεται να παιδαγωγεί επαρκώς τον ελληνικό λαό. Δεν αγγλεί από τις πληγές του και δεν αγγίζει τις πληγές του. Στην οικονομία μας, που δυσκολεύεται να αναδείξει τις εγγενείς παραγωγικές της δυνάμεις και μπλένονται αδιάκοπα με δάνεια και πακέτα, τα οποία δάνεια, πριν στεγνώσουν οι μελάνες των υπογραφών, εισπράττονται πριν καν έρθουν στην Ελλάδα. Εισπράττονται βεβαίως όχι από την Ελλάδα, από τους Έλληνες, αλλά από τους δανειστές. Παρ' όλα αυτά, είναι παρήγορο και ιστορικά παρατηρημένο ότι όσο πιο πιεστικές είναι οι συνθήκες ζωής, τόσο περισσότερες πιθανότητες έχουμε για πνευματική ζωοποίηση και ελευθερία. Δεν πρέπει να ξεχνάμε όμως ότι είχαμε πάντοτε κινητήρια δύναμη την πίστη μας. Είχαμε φιλοθεία, είχαμε φιλανθρωπία, είχαμε φιλότιμο και φιλοπατρία.
είχαμε αυτό που, που διασώζεται μέχρι σήμερα, αν και τρεμοσβήνει. Είχαμε δηλαδή το ελληνικό φιλότιμο. Βγάζαμε άξιους ανθρώπους. Ανθρώπους με οράματα και ιδανικά. Ανθρώπους προσφοράς, ευεργεσίας, θυσίας και διακονίας. Τώρα όμως είναι η ιστορική στιγμή να διερωτηθούμε. Πώς φτάσαμε εδώ, πού καταντήσατε, ή ακούγονται των Αγίων και των Ηρώων. Σήμερα έχουμε κρίση. Έτσι ακούγεται και φαίνεται παντού με κύρια έκφραση την οικονομική κρίση. Υπάρχει μεγάλο και ακριβό κόστος εδώ. Αισθητός όλους, μικρούς και μεγάλους, αφού λίγος πολύ όλοι υποφέρουν. Η επιβίωση μάλιστα των πιο φτωχών και ασθενεστέρων τάξεων απειλείται άμεσα. Δεν πρέπει όμως να ξεχνάμε ότι κάθε κρίση και η σημερινή, η τωρινή, έχουν κάποια βαθύτερα πνευματικά αίτια. Τα βαθύτερα επίπεδα της οικονομικής, της σύγχρονης οικονομικής κρίσης είναι πολιτικά, πολιτισμικά, κοινωνικά, ηθικά, πνευματικά, θρησκευτικά, θα έλεγα ακόμη και εκκλησιαστικά. Τώρα στο χάος της προεκοπής, της οικονομικής και αναλυτικής, πολλοί βλέπουν πολλά λάθη. Λίγοι όμως αποφασίζουν να μην διαγωνίζονται και να αλλάξουν πορεία. Σύντομα και συνοπτικά είναι χρήσιμο να κάνουμε μία ταπεινή πρόταση, προτροπή. Να ξαναγαπήσουμε τη μαρτυρική μας εκκλησία και την πίστη μας, την πατρίδα μας, την ιστορία μας, τη γλώσσα μας, τον πολιτισμό μας, τη βαριά μας κληρονομιά, την αξιοπρέπεια, τη δική ελληνική ορθόδοξη ερχοντιά μας. Ο Γέροντας Βυσσαλίου επιστράφει στον αγώνα του για ελληνικότητα και ορθοδοξία με το θαυμαστό παράδειγμα του, με εξαίρεσα θαυματά του, με το θαυματουργό άφθαρτο ιερό ένα γιάσο δίψανό του, με την ζωοποιό και ζωογόνο παρακαταθήκη του. Ο εκτενής θείος του, τον οποίο φιλοτέχνησε ο μακαριστός Ιγούρος Δαμασκηνός, διεφόρτου, θα αποτελεί την ελαχίστη ένδειξη τιμής σεβασμού και αγάπη στην αγιότητά του, ως και την ολόκαρδη αποδοχή της μαρτυρίας και κληρονομίας του, όπως αυτή φυλάσσεται με την ευχή του ζωντανή, πρωτίστως από τους πατέρες της Μονής της Μαρτυρίας του ή της Μονής του Αγάθμους. Τελειώνοντας, ας κάνουμε έναν επίλογο, σας παρακαλώ όλους, να ευχηθούμε ο Τριαδικός Θεός να φωτίζει και ενισχύει το σεβασμό των εικόνων, να στεφανωθεί ο ευλογημένος μέχρι συναγώνος του με την ανάδειξη του σημείου του Λουλού, ώστε ο Γέροντας Βυσσαλίου να μεσητεύσει στον Κύριο, να σκεπάζει όλους μας, τη χώρα μας και όλους όσοι θα τον γνωρίσουν με τη θαυματουργική παρουσία του. Σας ευχαριστώ. Σεβασμιότατε, ευχαριστώ θερμά για την τιμή της πρόσκλησης. Θεωρώ σημαντική για την Μητρόπολη της Θεότητος και για όλη την Ορθόδοξη Εκκλησία τη σημερινή συνάντηση. Πιστεύω ότι αποτελεί συνεπή εξέλιξη του έργου που επιτελείτε εσείς με τις ενέργειες και τις παρεμβάσεις σας για την ανάδειξη του νοήματος που συμπυκνώνει η φανέρωση του σκηνώματος του Γέροντος Βυσσαλίου μας. Σε καιρούς δύσκολους και με ανθρώπους δύσπιστους σε κέρυες θέσεις, αναλάβατε σε συνεργασία με τον μακαριστό πατέρα μας σκηνό και τους πατέρες της Μονής Αγάθωνος να κρατήσετε αναμένο το φως που εκπέμπει η αυθαρσία του Βυσσαλίου μας. Άξιος ο μισθός σας και συναρτάτε με την αγιότητα του Γέροντα, με την κατήσχυση της αληθείας. Σεβαστοί πατέρες, αγαπητές και αγαπητοί αδελφοί, θα προσπαθήσω να μιλήσω απλά, να μην αποκλίνω από τις γραμμές που χάραξε ο μακαριστός πατέντα μας κοινός, γράφοντας το πόνημα που παρουσιάζουμε σήμερα. Για τον λόγο αυτό, ό,τι σύντομα θα πω συνδέεται με συγκεκριμένα επιλεγμένα παραδείγματα
από μαρτυρημένα γεγονότα του βιβλίου. Η οικογένεια ως οργανικό κύτταρο της κοινωνίας, ως ο καθαγιασμένος από τον Χριστό πνευματικός θεσμός, υπήρξε μόνιμο και πρωταρχικό μέλημα της ζωής του ιερομονάχου Βυζαρίωνος. Διέτρεξε μεγάλες αποστάσεις, δεν κοιμήθηκε προσευχόμενος, αδιαλείπτος, προκειμένου να παρέμβει σωστικά, να εξασφαλίζει την καταλλαγή σε ζευγάρια που πορεύονταν προς το διαζύγιο. Το φαινόμενο δείτε που πηγαίνει σήμερα. Εξίσου ευεργετική και ιστορικά πια μαρτυρουμένη ήταν η φροντίδα του να στηρίξει τις σχέσεις γονέων και παιδιών. Μέσα στον χώρο του εξομολογητηρίου, μέσα στην οικογενειακή στέγη, έδωσε αγώνες για να επιτύχει τη γεφύρωση των αντιθέσεων, τη συμφιλίωση, την αμοιβαιότητα και τον σεβασμό. Όπως ο ίδιος ο γέροντας ομολογούσε, τα πιο πολλά προβλήματα προέρχονταν από τη συμβατική γονεϊκή παρουσία, από την απουσία ευθύνης. Η συνεκτική παρουσία του, η συμβουλευτική του δράση και η αρρωγή του, προσευχητική, ψυχολογική, οικονομική, σε ζευγάρια που επεδίωκαν αγωνιωδώς να αποκτήσουν παιδί, είναι γνώρισμα της θαυμαστικής φυσιογνωμίας του γέροντα. Γράφει ο πατήρ μας κοινός στη σελίδα 241. Κάποτε ο ίδιος ο πατήρ Βυζαρίων μας διηγήθηκε το εξής. Μιαν ημέρα, κατά την οποία ήρθε πολλοί κόσμος στο μοναστήρι μας, ήρθε και ένα ανδρόγυνο από την Αθήνα που δεν είχε παιδιά. Του μίλησαν για τη στενοχώρια τους και τον παρεκάλεσαν να προσευχηθεί για το πρόβλημά τους. Αυτή τους πήρε, συγγνώμη, τους πήγε μέσα στο ναό και τους είπε να γονατίσουν μπροστά στην εικόνα της Παναγίας Αγάθουνης και να υποβάλουν σε αυτή το αίτημά τους με την πίστη πως η προσευχή τους θα εισακουστεί. Μαζί τους γονάτισε και αυτός, συμπροσευχήθηκε. Πριν να αποχωριστούν, ο γέροντας τους έδωσε ένα πρόσφορο που το συνόδευσε με την ευχή του λέγοντας «Αυτό το πρόσφορο θα το φάτε μόνο εσείς, από λίγο κάθε μέρα, σαν ευλογία από το μοναστήρι μας». Οι άνθρωποι, αφού τον ευχαρίστησαν, αναχώρησαν για τον τόπο τους. Μετά από λίγο καιρό, ήρθαν ξανά στο μοναστήρι χαρούμενοι. Η σύζυγος είπε στο γέροντα «Πάτερ, φάγαμε το πρόσφορο που μας έδωσε η ευλογία και ξέρετε, μεγάλη είναι η χάρη της Παναγίας μας. Πραγματοποιήθηκε η επιθυμία μας και γι' αυτό μας βλέπετε τόσο χαρούμενος. Είμαι έγκυος, πάτερ μου, στο τρίτο μήνα. Θα γίνω μανούλα». Ήρθαμε στη χάρη της να την ευχαριστήσουμε και μαζί να ευχαριστήσουμε και εσάς για την προσευχή σας και την καλοσύνη σας. Και σχολιάζει ο πατήρ μας κοινός. Ο γέροντας στέκεται αρρωγός, συμπροσευχόμενος με το άτεκνο ζευγάρι στη μεγάλη μάνα την Παναγία. Η ψυχή του είναι δοσμένη στο έργο. Η θέρμη της προσευχής του τον φωτίζει. Στέκεται κοντά στο ζευγάρι, το συνδέει με τα μυστήρια της Εκκλησίας. Του δίνει συμβολική υλική ενίσχυση. Να φάτε μόνο εσείς το πρόσφορο. Και τους κατεβοδώνει γεμίζοντας την καρδιά τους με ελπίδα για πραγμάτωση του πόθου και πίστη για εκείνη στην οποία μπορούν να βλέπουν. Το καλό νέο τους γεμίζει χαρά. Αναγεννημένοι με την κυοφορία έρχονται να ευχαριστήσουν, να αναγνωρίσουν τη μεγάλη χάρη και να φιλήσουν το χέρι του ανυστερόβουλου ευεργέτη. Γίνεται ο πατήρ Βυζαρίων πατέρας. Βιώνει τον ανθρώπινο πόνο, προλαμβάνει προβλήματα, καταδύεται στις ανάγκες της ψυχής, γίνεται τα πάντα της πάση για να μιλήσει ο Χριστός στην οδυνομένη οικογενειακή εστία. Σπέβδει, συντρέχει, γεμίζει την καρδιά των μελών της οικογένειας με τον τρυφερό, τον πατρικό λόγο. Η δική του προσφορά θα γιάνει τον πόνο και τον καημό. Στη σελίδα 133
παρουσιάζεται το εξής πραγματικό περιστατικό. Σε μια χειραμάνα, την Σίγμα Κάπα, που πάντρευε την κόρη της, της έδωσε 300.000 δραχμές, βλέποντάς της, ακούτε, πάρ' τα παιδί μου και δώσε τα πρίκα στην κόρη σου, για να στέκεται με αξιοπρέπεια μέσα στο σπίτι της. Για να στέκεται με αξιοπρέπεια μέσα στο σπίτι της. Η καρδιά του γέροντα ήταν σαν τον ήλιο, μεγάλη, φωτεινή και ζεστή. Εξέβλεπε μηνύματα απεριόριστης αγάπης. Σκεφτόταν και τις πιο λεπτές ψυχικές ανάγκες του ανθρώπου. Γνώριζε την ανθρώπινη φύση, την ανθρώπινη κοινωνία και την ανθρώπινη ύπαρξη ως το τελευταίο της μόριο. Δίνει όχι για να ικανοποιήσει τις ειδικές ανάγκες, δίνει όχι για να μην πεινάνε ή για να μην διψάνε. Γίνεται πατέρας εσπλαχνικός. Παίρνει τη θέση του νεκρού συζύγου και πατέρα. Στέκεται δίπλα στη χείρα μητέρα. Τη στηρίζει, τη συμπληρώνει, της δίνει τη δυνατότητα να προσφέρει στο νέο ζευγάρι μια σημαντική βοήθεια. Για να στέκεται η κόρη που παντρεύεται με αξιοπρέπεια στο σπίτι της. «Θεέ και Κύριε», λέει ο Δαμασκηνός, «τι λόγος είναι αυτός? Όσοι, Θεέ μου, είναι οι δρόμοι που ακολουθούν και ανοίγουν οι άνθρωποι που έχουν μέσα τους πραγματικά τη δική σου σφραγίδα?» Το πιο δύσκολο έργο της αγωγής για εμάς τους εκπαιδευτικούς είναι η έμπνευση, η χειραγώγηση και η πειθό όταν απευθυνόμαστε στην εφηβεία. Ο γέροντας πρωτοτυπείται εδώ, γίνεται πιστικός, εμπνέει και ενθουσιάζει τους εφήβους και τους νέους. Βρίσκει τον δρόμο και τον τρόπο για να τους μιλήσει στη ψυχή. Τους συναντάει στις πλατείες. Επικοινωνεί μαζί τους και τους θέλει στον χώρο της εξομολόγησης. Τους επισκέπτεται στα σχολεία. Βασική του πνευματική αρχή που έχει αποτελεσματικότητα συνιστά η μεταφορική ρίση του. Τον οδηπόρο που φθάνει στην καλύβη του Αγίου Όρους, πρώτα τον κερνάς, τον ρωσίζεις, του δίνεις χώρο και χρόνο να ξεκουραστεί. Του δίνεις χρόνο να σου μιλήσει. Αργότερα του μιλάς, αν χρειαστεί, για τον Χριστό. Αν χρειαστεί, τον έχεις δροσίσει. Τον έχεις φιλοξενήσει. Το μήνυμα είναι αρκετό. Λέει ο πατήρ Δαμασκηνός στη σελίδα 135. Μια μέρα ο πατήρ Ψαρίων συνάντησε σε έναν δρόμο της Λαμίας ένα παιδί που κοίταζε σε μια βιτρίνα καταστήματος έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή. Τότε είχαν πρωτοεμφανιστεί οι υπολογιστές. Σταμάτησε δίπλα στο παιδί που ήταν αφοσιωμένο στον υπολογιστή και το ρώτησε: «Σου αρέσει, παιδί μου, αυτό το μηχάνημα?» «Μου αρέσει, πάτερ. Και το έχω μεγάλη ανάγκη τις σπουδές μου. Αλλά δεν έχω χρήματα να το αγοράσω», το απάντησε το παιδί. «Μη στεναχωριέσαι, παιδί μου», το απάντησε ο γέροντας. «Θα σου το αγοράσει ο Χριστός μας. Θα το παρακαλέσεις και εσύ». Αυτά είπε στο παιδί και έφυγε από κοντά. Μετά από ένα μήνα πλησίασε τον έφηβο, τον μαθητή, ευρισκόμενο στο χωριό του, την Ανθήλυφη Όπειρος, ο επίτροπος της Εκκλησίας. Και του είπε: «Πολύ σε αγαπάει, παιδί μου, ο παπάς ο Βραχνός από το μοναστήρι της Παναγίας της Αδάφνης. Πάρε αυτό το κουτί που μου έδωσε να σου το δώσω». Το παιδί άνοιξε το κουτί και μέσα ήταν ο υπολογιστής που περιεργαζόταν στην βιτρίνα της πόλεως. Τον αγόρασε ο παππούλης και του τον έστειλε. «Η αγάπη φωτίζει τον γέροντα και τον οδηγεί», λέει ο Δαμασκηνός. «Του δείχνει τον ψυχικό κόσμο του παιδιού.
του φανερώνει τον τρόπο με τον οποίο θα τον πλησιάσει. Καθιστά την επικοινωνία μαζί του ζωντανή. Θα σου το αγοράσει ο Χριστός μας. Να τον παρακαλέσεις όμως κι εσύ. Ο σπόρος έπεσε στη γη, την αγαθή. Ο λόγος του γέροντα ασκεί τη δραστική λειτουργία του. Ο τρόπος της ικανοποίησης του παιδιού με την αποστολή του πακέτου θα ενεργήσει έτσι ώστε να μην ξεχαστεί ποτέ η σχέση του παιδιού αυριανού άντρα με την αγάπη, με την πηγή της αγάπης. Ο πατρίς Αγίου, χωρίς να έχει φοιτήσει το Πανεπιστήμιο και χωρίς να έχει σπουδάσει παιδαγωγική, συγκεντρώνει όλα τα γνωρίσματα του παιδαγωγού, όπως αυτά προκύπτουν από τα πραγματικά περιστατικά που παρουσιάζει ο πατήρ Δαμασκηνός στο πόνημά του για το γέροντα. Το Ευαγγέλιο λέει «Ο ποιήσας και διδάξας». Και ο πατήρ Βυζαντίων πρωτευόντως και πάνω απ' όλα επίησε, δίδαξε όμως και μάλιστα σιγανά. Ανέλαβε την ευθύνη και για υποθέσεις που αφορούσαν άλλους. Κατηγορήθηκε ως αρχαιοκάπηλος για πράξη που του ανατέθηκε. Λογοδότησε χωρίς κακία. Επέδειξε πνεύμα αυτοθυσίας χάρη του κοινού συμφέροντος στο όνομα της πατρίδας και της οικογένειας. Έφερε ο πατήρ Βυζαρίων τα στίγματα του μαρτυρίου. Ήταν πραγματικός μάρτυρας. Έχασε τη φωνή αγωνιζόμενος για την πατρίδα, για να σώσει τους πατριώτες. Ταπεινώθηκε. Συνέτριψε το εγώ του για να δώσει καρπούς η αγάπη του. Επισκέφθηκε μια ομίγυρη που διασκέδαζε με ένα τενεκέ και ζήτησε λίγη βοήθεια. Και τον χαστούκησαν. Και γύρισε με καλοσύνη και λέει «Ευχαριστώ πολύ για αυτό που πήρα εγώ. Δώστε κάτι και για τους φτωχούς». Υπήρξε μύστης του μεευτικού λόγου. Έκανε διάλογο. Έγινε γέφυρα για να φέρει τους πιστούς στη μετάνοια και τη Θεία Κοινωνία. Το εξομολογητήριο του πατέρα Βυζαρίωνα ήταν το σχολείο του Σοκράτη. Εκμέευε για να φέρει στην επιφάνεια ότι υπήρχε στο βάθος της ψυχής για να αλαφρώσει τον άνθρωπο. Εφάρμοσε συστηματικά τη συμβουλευτική παιδαγωγική με χάρη και κατανόηση. Αποτέλεσε πρότυπο αγωνιστή, πρότυπο ιερέως. Έδωσε σε μαρτυρίες. Οδήγησε στο θυσιαστήριο. Υπήρξε πιστός στην παράδοση άχρη θανάτου. Την ιδίωση του Ευαγγελίου. Πιστός στις αποφάσεις των συνόδων. Εξέβρασε με τη ζωή του το γνήσιο εκκλησιαστικό ήθος. Σε έναν κομψευόμενο επιστήμονα θεολόγο που του μίλησε για απερχιωμένη εκκλησία, ήταν έτοιμος ο πατήρ Βυζαρίων να χειροδικήσει μαζί του. Μέχρι εκεί και μην παρέχει. Οι αποφάσεις των συνόδων έχουν διόνιο χαρακτήρα. Με το χιούμορ του, το τάχτ, την ευφυΐα του, τον έρωτά του για τον Χριστό και την πατρίδα, αποτέλεσε παιδαγωγική αυθεντία. Γιατί όλη του η ζωή ήταν συμβασμένη με την ταπείνωση. Αυτό είναι η αυθεντία. Η αυθεντία δεν είναι δεσποτισμός. Η αυθεντία είναι ταπεινότητα. Η δυνατότητα του δασκάλου να αναγνωρίσει στον μαθητή ότι έκανε λάθος, ότι δεν γνωρίζει αυτό για το οποίο ρωτήθηκε, αυτό είναι που θα κάνει το δάσκαλο αγαπητό δάσκαλο στο μαθητή. Απετέλεσε τέλος ο πατήρ Βυζαρίωνας συνεχτικό παράγοντα. Συσπήρωσε, απέφυγε τη μονομερή τοποθέτηση, γιατί πίστευε στην αξία της ομόνοιας και της ειρήνης. Στις αμφίλειες διαμάχης ο πατήρ Βυζαρίων δεν γνώριζε παρατάξεις, δεν γνώριζε χρώματα, έβλεπε μπροστά του ένα σύμβολο, την ελληνική σημαία. Συνελώτη λοιπόν, η ιδιότητα του παιδαγωγού ταυτίζεται με την αγιότητα. Ο πατήρ Βυζαρίων συνιστά πρόσωπο παιδαγωγού, λόγο και έργο. Παιδαγωγού εν Χριστώ, παιδαγωγού δια Χριστού, παιδαγωγού εις Χριστόν. Όπως αναφέρεται
στον 118ο ψαλμό, ο πατρίς Αρίων εμφανίζεται διόλου του βίου να ομολογεί ομολογίαν πίστεως, θυσίας και συνέπειος. Και συνέπειας. Στην πρώτη φάση, ο πατρίς Αρίων Χριστότητα, παιδεία και γνώση διδαξόμε, Κύριε, ότι τις εντολές σου επίστευσαν. Στη δεύτερη φάση της δράσης, οδόν αληθείας ηρεκτισάμιν, Κύριε, και τα κρίματά σου ου και πελαθόμιν. Έχω επιλέξει, Χριστέ μου, την οδό της αληθείας και δεν πρόκειται να ξεχάσω τις κατευθύνσεις που μου έδωσες. Και στο τέλος, όταν πλέον έχει μεστώσει και έχει δώσει καρπόματα με τη ζωή του, οδόν των εντολών σου έδραμων, όταν επλάτηνας την καρδία μου, διέτρεξα τις οδούς των εντολών σου. Πότε, όταν μου επέτρεψες, Κύριε, να ανοίξει η καρδιά μου, να είναι ανοιχτή για όλο τον κόσμο. Σε ευχαριστώ, Κύριε. Η πρόσληψη του πατέρα του Ισαγίωνος ως παιδαγωγού απορρέει από την αιμονή του στο συμβόλαιο που υπέγραψε με τον Θεό όταν ενδύθηκε το τιμημένο ράσο. Δεν μιλάμε για παιδαγωγό με την έννοια ότι εισηγήθηκε μια παιδαγωγική θεωρία και μέθοδο ως άσκηση χάρτου. Αντίθετα, εννοούμε τον παιδαγωγό που έβαλε το Ευαγγέλιο στην καρδιά και το τήρησε πάση δυνάμη. Ο πατέρας Αρίων είναι ο νέος κοσμάς ο ειδωλός. Περιήλθε με τριμμένα ράσα και λιωμένα παπούτσια τα σοδούς και τα στρίβους. Επισκέφθηκε τα πιο ταπεινά σπιτάκια για να συναντήσει τον πάσχοντα, τον λυψώντα και πεινώντα άνθρωπο. Αγνώρισε τον μόχθο και την περιπέτεια για να μετριάσει τον ανθρώπινο πόνο και καημό σε καιρούς μεγάλης ανέχειας και εθνικής περιπέτειας. Με τη φανέρωση του σκηνώματός του έδωσε το δικαίωμα στους ανθρώπους του καιρού μας και στις κοινωνίες της κρίσης και του αδιεξόδου να ελπίζουν, Κύριε Κοκορέ, όπως πολύ σωστά είπατε, και να παλεύουν. Κρατώντας ο γέροντας το Ευαγγέλιο στο χέρι και πέραν του τάφου κατοικεί με τη θερμή και μεγάλη καρδιά του στο στερέωμα όπου αυλίζονται τα αναστήματα της αγιοσύνης. Σεβασμιότατοι, σεβαστοί πατέρες, αγαπητές και αγαπητοί αδερφοί, ως εκπαιδευτικός για 42 χρόνια με αξίζει ο Θεός να συμμετάσχω σε 10 συγγραφικές προσπάθειες. Όταν τελείωνε ένα σύγγραμμα, πάντα υπήρχε ικανοποίηση. Η ικανοποίηση όμως, η πνευματική πληρότητα, η γλύκα που ένιωσα με το τέλος του έργου του πατέρα Δαμασκηνού για τον πατέρα Ψαριώνα, είναι ανίποτη. Πρόκειται για κάτι που δεν έχει προηγούμενο και οφείλεται στον τρόπο με τον οποίο συνεργαστήκαμε με τον συγγραφέα, τον πατέρα Δαμασκηνό και τον άοκνο συνεργάτη, τον νέο ηγούμενο, τον πατέρα Γερμανό, ο οποίος νύχτα και μέρα με το κομπιούτερ κρατούσε σημειώσεις, έκανε ανατροφοδότηση, έστελε μηνύματα, συμπλήρωνε για να ολοκληρωθεί η διαδικασία. Και όταν έφυγε ο Γέροντας, βρεθήκαμε μαζί με τους πατέρες της Μονής και τον πατέρα Γερμανό ενώπιον του διλήμματος. Τι κάνουμε τώρα, σφασμιότατος, ήταν παρόν. Μας ενίσχυσε και αξιωθήκαμε να ζούμε αυτό που συμβαίνει σήμερα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε τον ευλογημότατο καθηγητή της Παιδαγωγικής, κύριο Γεώργιο Σπανό. Σε αυτό το σημείο θα παρακαλέσω τον σεβασμιότατο Μητροπολίτη μας, κύριο Νικόλαο, όπως ανέλθει στο βήμα και χαιρετήσει την απόψινή μας εκδήλωση, απευθύνοντας λόγους πατρικούς και επικοδομητικούς.
πολιτείας και του στρατού, αδελφοί μου, επιτρέψατε μου να εκφράσω τη μεγάλη μου συγκίνηση και να ευχαριστήσω την Παναγία που μας χάρισε αυτή την ευκαιρία απόψε εδώ εις το αμφιθέατρο της Μητροπόλεως μας με την παρουσίαση του βιβλίου του Μακαρίτη Ηγουμένου Πατρός Δαμασκηνού Ζαχαράκη. Καταρχάς θέλω να ευχαριστήσω όλους που εκοπίασαν για να ετοιμαστεί αυτή η παλαϊκή παρουσίαση. Πρώτα τον παρουσιαστή και ιδιαίτερο γραμματέα μου, τον πατέρα Θανάσιο Κυρίτσι, ύστερα την χοροδία τη Βυζαντινή και τον χωράρχη Ανδρέα Ιωακήμ, στη συνέχεια τους τρεις εισηγητάς, τον ηγούμενο τον πατέρα Γερμανό, τον κύριο Ταξιάρχη Κοκορέ και τον κύριο Γεώργιο Σπανό, για τις ωραίες εισηγήσεις που ανέλησαν και μας παρουσίασαν την προσωπικότητα του γέροντος Βυσσαλίωνος όπως την προέβαλε ο συγγραφέας. Να πω ακόμα ότι αισθάνομαι συγκίνηση και δεν μπορώ να εξηγήσω γιατί ο Θεός επέτρεψε και η Παναγία στην αρχιερατεία μου να γίνει αυτό το οικουμενικό γεγονός. Σας ομολογώ ότι πολύ με ενθέτησε, πολύ με δίδαξε η όλη αυτή η περιπέτεια και η πολεμική την οποία μαζί με τον Μακαριστό τον Δαμασκηνό αντιμετωπίσαμε από υβριστάς και βλασφήμους δημοσιογράφους και άλλους και ευχαριστώ τον Θεό διότι εξήγαγε εμάς εις αναψυχή. Αναψυχή είναι αυτό τούτο το γύψανο του πατρός Βυσσαλίωνος. Το αναλύωτο, το διδάσκον, το ευωδιάζον και αναμένον και την σφραγίδα του Οικουμενικού Πατριαρχείου για την αγιοκατάταξη του. Το πιο άρτιο αντικειμενικό και αληθινό βιβλίο για τη ζωή, τη δράση και τα θαύματα του Αγίου Γέροντος Βυσσαλίωνος, του Αγαθονίτου, είναι αυτό που συνέγραψε ο καταλληλότερος άνθρωπος, ο αείμνηστος αρχιμανδρίτης Δαμασκηνός Ζαχαράκης, καθηγούμενος της Ιεράς Μονής Αγάθωνος, ο οποίος έζησε, συναναστράφηκε μαζί του επί πολλά χρόνια στην Οσάνο Μονή, είδε, άκουσε και κατέγραψε στη μνήμη του τα θαυμαστά περιστατικά που συνδέονται με το πρόσωπο του ταπεινού ιερομονάχου. Στην παρούσα περίπτωση, αρμόζει για τον συγγραφέα ο λόγος του Ευαγγελιστού Ιωάννου, που είπε για τον Κύριο, «Ο ακικώαμεν, ο εωράκαμεν της οθαλμής ημών, ο εθεασάμεθα, και οι χείρες ημών εψηλάθησαν περί του λόγου της ζωής, δια τούτο και εωράκαμεν και μαρτυρούμεν και απαγγέλωμεν ημέν». Όπως είπαν και οι τρεις εισηγητές, τα έζησε ο Δαμασκηνός και τα κατέγραψε και νομίζω όχι όλα, διότι γινόταν ογκουδέστατο το βιβλίο. Κατά καιρούς εγγράφησαν πολλά από πολλούς για τον Άγιο Γέροντα. Αυτά που γράφει στον παρόντα τον Οποτή Δαμασκηνός είναι αυθεντικά, γνήσια και πηγαία. Περιγράφει τη ζωή του πατρός Βυσσαλίωνος από όλες τις πλευρές της, τις καθημερινές, τις λειτουργικές, τις εξομολογητικές, τις ποιμαντικές, τις περιπετειώδεις. Από την περιγραφή αυτή αβίαστα εξάγεται το συμπέρασμα ότι ο Γέροντας είχε σε όλες τις εκφάνσεις της ζωής του χριστομίμητη συμπεριφορά και αγιοπνευματικό ήθος. Ο ευλαβικός λόγος του Θεού και το χάρισμα της ελεημοσύνης τον είχαν καταστήσει δοχείων της Θείας Αγάπης, την οποία αφιδόνευτα προσέφερε στους έχοντες ανάγκη. Όταν βγει κάποιος και συζητήσει στη Λαμία, στα χωριά περί του πατρός Βυσσαλίωνος, θα βρεθεί προαποκαλύψεων. Και διερωτάται κανείς πού έβρισκε τόσα λεφτά, διότι έδινε, ακούσατε, 300.000, 100.000, του τα έδιναν οι άνθρωποι. Τον εμπιστευόταν.
και έκανε κοινωνικό έργο. Ο Όσιος Γέροντος Βυσσαλίων μας παρουσιάζει το μυστικό της αγιότητος, που είναι η ενταπεινώση διακονία των συνανθρώπων μας εν ονόματι Ιησού Χριστού. Αγαπούσε όλους τους ανθρώπους αδιακρίτως. Και όπως λέγει ο Άγιος Ισάκος Ήρος, ο πάντας εξίσου αγαπών, ούτως έφτασε την τελειότητα. Είχε κάνει κτήμα τον Θεό, όπως σημειώνει ο Άγιος Μάξιμος, ο ομολογητής, κτισάμενος την αγάπη, αυτόν τον Θεόν εκτίσατο. Αυτός ο άσημος και έσχατος έγινε δια της χάρητος του Κυρίου μέγας, επειδή ακριβώς επίδαξε και επίησε. Ως να ποιήσει και διδάξει, ούτως μέγας κληθήσεται εν τη βασιλεία των ουρανών. Όταν ζούσε βέβαια και οι εκκλησιαστικοί και οι απλοί άνθρωποι τον έβλεπαν ως ελάχιστο. Κανένας δεν μπορούσε να εμβαθύνει να δει το μεγαλείο του. Μόνο οι πνευματικοί άνθρωποι. Ο πολλής κόσμος τον έβλεπε φτωχό, αδύναμο και στην φωνή, να τρέχει από εδώ και από εκεί, να σταματάει αυτοκίνητα, να το μεταφέρουν στη Μαλαισίνα για αξιολόγηση, στο Δομοκό, του να αντιμιλούσαν μερικές φορές. Τα καθημερινά είναι, συμβαίνουν αυτά τα ανθρώπινα. Αλλά όποιος μπορούσε να δει στο βάθος την αγιότητα όπως την ανέπτυξε ο κύριος Πανός, εκείνος καταλάβαινε ότι δεν ήταν συνηθισμένος άνθρωπος. Ο γέροντας Βυσσαλίων Κορκολιάκος είναι η απροσδόκητη έκπληξη στον χώρο της αγιότητος. Συνεκλώνησε την οικουμένη η κατά θεία πρόνοια αποκάλυψη του αφθάρτου σκηνώματός του και εξακολουθεί να καταπλήττει με τα θαυμαστά και εξαίσια που συνεχώς παρουσιάζονται και επιτελούνται στους δεκτικούς της Θείας Χάριτος. Ο αφανής ιερομόναχος της Ιεράς Μονής Αγάθωνος κατέστη παγκοσμίως γνωστός, παρότι δεν διέθετε επικοινωνιολόγους για να τον προβάλλουν, ούτε οργανωμένη ομάδα θαυμαστών για να τον αγιοποιήσουν. Το αντίθετο μάλιστα, βρέθηκε στο κέντρο κυκλώνος αμφισβητιών και υβριστών, οι οποίοι ενέπαιξαν και καθίβρισαν το πρόσωπό του και το ουράνιο σημείο του αφθάρτου σκηνώματός του. Η μυστική όμως δύναμη της Θείας Χάριτος που εξέπεμπε η μορφή του υπερίσκησε τους σκότους και τον οργάνο της ασεβίας. Η δεάβρα του Αγίου Πνεύματος μετά τον Γλίδωνα έφερε την ειρήνη, η οποία με τη σφραγίδα της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος έθεσε τέλος στα επιπαφλάζοντα κύματα των σκανδάλων. Ή μπορούμε να χαρακτηρίσουμε το παρόν βιβλίο κήπων χαρίτων. Δια το πλήθος των διδαγμάτων και την πνευματική ευωδία των περιγραφωμένων θαυμαστών περιστατικών. Είμαι πεπισμένος ότι οι αναγνώστες του θα ευρεθούν προθαυμαστών εκπλήξεων από όσα θα διαβάσουν και θα μάθουν περί του Πατρός Βυσσαλίωνος. Για τον λόγο αυτό μακαρίζομαι τον αείμνηστο καθηγούμενο Δαμασκηνό δια την πολύτιμη προσφορά του στην πνευματική κατάρση των πιστών με την ανάπτυξη του μεγάλου αυτού θησαυρού της προσωπικότητος, της ζωής, της προσφοράς και των θαυμάτων του ελεήμονος και θεολαμπούς ιερομονάχου Βυσσαλίωνος. Πολλοί με ερωτούν, έδωσα και συνεντεύξεις. Τι θα γίνει σεβασμιότατε με την αγιοποίηση, την αγιοκατάταξη του Πατρός Βυσσαλίωνος? Εγώ απαντώ με ένα λόγο του Αγίου Γρηγορίου του Συνεήτου. Τα του Θεού αφ' εαυτόν έρχονται σου των καιρών μη ειδότος. Έτσι δεν ήρθε και η αποκάλυψη του αφθάρτου σκηνώματος? Επειδή έπρεπε να γίνουν εργασίες στην Ανατολική Πτέρυγα και έπρεπε να πέσει για να στηριχθεί, έπρεπε να γίνει η ανακομιδή. Ύστερα από 15 χρόνια και όταν έγινε η ανακομιδή εφανερώθη ο θησαυρός αυτός. Μου έχει δοθεί η ευκαιρία και θα τελειώσω με αυτό πολλές φορές να αναφερθώ στα συγκλονιστικά γεγονότα
που επικολούθησα μετά την φανέρωση του αυθάρκου σκηνώματος. Δεν αισθάνθηκα στη ζωή μου τόσο αδύναμος όσο εκείνη την περίοδο. Διότι εφρίαξαν έθνη και λαοί και μελέτησαν κενά και όπως λέγει και ο Ψαλμωδός, εμασώνοντας γλώσσας αυτών. Και ύφριζα, αλλά ο Θεός και ο Άγιος Βυσσαλίων μου έδωσε σημεία. Μου έδειξε την παρουσία του και ενισχύθηκα και είπα μαζί με τον Δαμασκηνό, αιωνία του Ιμνήμη, μαζί θα αντιμετωπίσουμε τα κύματα αυτά και ο Θεός θα μας βγάλει εις αναψυχή. Αγαπητοί μου αδελφοί, δεν ξέρω αν και σε άλλα μέρη για αγίους ανθρώπους του τόπου των υπάρχει τόση ομοφωνία όσο υπάρχει εδώ στην ιστορική θεότητα. Δεν ξέρω αν από τους συγχρόνους αγίους που ανεκηρύχθησαν ή είναι υπό αγιοποίηση υπάρχει άλλος τόσο δυνατός επειδή έζησε τόσο ταπεινά. Είπα ότι ο Άγιος Βυσσαλίων μας εξέπληξε και επαλήθευσε αυτό το λόγιο, όπου επερίσευσε η αμαρτία, υπέρ επερίσευσε η χάρις. Και πάλι σας ευχαριστώ όλους να έχετε τις προσευχές του Αγίου Γέροντος που είστατε εις τον θρόνο του Θεού και όταν θα σας καλέσει η Μητρόπολης για να δείξετε την πίστη σας εις το πρόσωπο της Αγιότητας του Γέροντος, να δείξετε, να δώσετε το παρόν και να ενισχύσετε άπαντες άρχοντες και αρχόμενοι την προσπάθεια αυτή. Ο Θεός να σας ευλογεί.